Και θα δούμε το TikTok, το οποίο έχει μπει για τα καλά αυτή η πλατφόρμα στη ζωή όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των πολιτικών. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Βασιλάκο, ο οποίος είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Σας από μένα, γεια σας. Το έχουν διαλέξει κατά κόρον, γιατί πλέον τι συμβαίνει. Είναι το μοναδικό μέσο το οποίο δεν είναι κορεσμένο. Δηλαδή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το TikTok και να βρεθείς σε όλους τους χρήστες που θες, τη στιγμή που θες και χωρίς να χρειάζεται να περάσεις μέσα από φίλτρα που σε κόβουν. Επίσης, επειδή έχουμε λιγότερους πολιτικούς που βγαίνουν στο TikTok, έχει το προνόμιο ο πολιτικός, ο οποίος το χρησιμοποιεί για ίδιον όφελος και ειδικά βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός τι κάνει, το χρησιμοποιεί κατά κόρον γιατί ένα απευθύνεται στη νεολαία, δύο φροντίζει να τον βλέπουν όλοι και να τον παρακολουθούν, τρία μικραίνει πάρα πολύ το κόστος του. Το κόστος του πέφτει πάρα πολύ διότι δεν είναι κορεσμένο το μέσο και δεν έχει κόφτες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η ίδια καμπάνια για να τρέξει στο Facebook ή στο Instagram ή οπουδήποτε αλλού, ακόμα και με Google Ads, θα κόστιζε τουλάχιστον τα τριπλάσια, για να μην σας πω τα τετραπλάσια. Λοιπόν, με πολύ χαμηλότερο κόστος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας και οι άλλοι πολιτικοί βγαίνουν στο TikTok ή τους βγάζουν στο TikTok και έχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Να πω ότι αυτές οι εκλογές είναι εκλογές YouTube και TikTok. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Θα δείτε δηλαδή ότι αυτό θα διαλέξουν. Ισχύει, είναι αλήθεια. Και τώρα που μας βλέπω και σε διπλό παράθυρο, ταιριάζουμε πάρα πολύ. Μεγιά. Νομίζω για σένα αυτό, ήταν ειδικά για σένα αυτό, Αγγελική, είναι αφιερωμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού λέω, γιατί πρέπει να εξελισσόμαστε και να πηγαίνουμε μπροστά και όχι να κοιτάμε πίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτή είναι η προσέγγιση. Έτσι, πολύ σωστός. Και εγώ ήθελα να πω ότι με το που είδα TikTok και τόσο μεγάλη έτσι. Καλά, αρχικά εγώ μπαίνοντας στο TikTok βλέπω συνέχεια στην αρχική μου τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ κόσμο. Τους αρχηγούς των κομμάτων να είναι, είναι πολύ μπροστά στις οθόνες. Ναι. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει κάποιο πρόμο από πίσω ή... Εντάξει, γιατί εγώ δεν έχω κάνει κάποιο follow, μου το εμφανίζει. Υπάρχει πρόμο από πίσω. Πρόσεξε. Ειδικά στο TikTok υπάρχει και πρόμο, υπάρχουν και επικοινωνιολόγοι και υπάρχουν και λέξεις κλειδιά και υπάρχει και επικαιρότητα. Και επειδή έχει μεγάλη διείσδυση και μεγάλη διάχυση, εμφανίζεται πάρα πολύ. Κατά τον ίδιο τρόπο που θα σου πω ότι από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, νούμερο ένα στατιστικά, μιλάμε στα στατιστικά του YouTube, είναι ο κύριος Βαρουφάκης του Μέρα 25. Δηλαδή, είναι εκλογές των social media, είναι ένα εργαλείο, έχει δεχτεί όλες τις προτάσεις των επικοινωνιολόγων που του λένε «Βγες χαλαρός, σταυροπόδι στο αεροπλάνο, μέσα στο αυτοκίνητο, μίλα για καθημερινά θέματα». Και αυτό τον έχει φέρει σε πάρα πολλές οθόνες πάρα πολλών χρηστών. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι επηρεάζεται απαραίτητα ο ψηφοφόρος από αυτό που βλέπει, γιατί είναι μία σύνθεση που θα γίνει. Οπωσδήποτε όμως, ένας άνθρωπος που ήταν εντός εισαγωγικών απρόσιτος και μακρινός στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα, δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο, απέναντι από τον Εθνικό Κήπο, τώρα έγινε ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, με τον πίνατο σκύλο του να κυλιέται στο χαλί του Μαξίμου, με όλα αυτά που βλέπετε τα επικοινωνιακά, οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις, δεν θα πω τεχνάσματα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είδατε ότι είχαμε και τα ολογράμματα στις ομιλίες. Αυτή ήταν μια προσέγγιση πάρα πολύ ακριβή, κοστίζει γύρω στα 7.000 ευρώ ο κάθε προτζέκτορας μίνιμουμ ολογράμματος και είχαμε ταυτόχρονα τρεις ολογραμματικές ομιλίες. Μία δηλαδή σε Μαρούσι, μία σε Γαλάτσι και μία σε τρίτο χώρο, ώστε να μπορεί ο πολιτικός να είναι παντού, να μην χρειάζεται να πηγαίνει παντού και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Καταλαβαίνετε ότι για Ελλάδα και για Αθήνα και για οπουδήποτε είναι πάρα πολύ προχωρημένο και πολύ μπροστά αυτό που έχει συμβεί και βάζει το σφιγμό της ουσιαστικά πολιτικής εκστρατείας.
Έχουμε γίνει Αμερική. Τέλος. Τώρα έκανε και ένα πρόχειρο υπολογισμό το 7.000 επί τρεις φορές, δηλαδή τις 7.000 χιλιάρικα για κάτι τέτοιο. Ευρώ. Μια απευθείας θα σου έλεγα εγώ προσέγγιση στα πράγματα, να μην πω κάτι άλλο. Εγώ ήθελα τώρα να σε ρωτήσω κάτι ακόμα για τα ηλικιακά target group, δηλαδή που μέσα από το TikTok μπορεί να επηρεαστούν συσσαγωγικά, γιατί όπως είπες και εσύ, κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει φυσικά την ψήφο κάποιου, αλλά ποια είναι τα ηλικιακά target group τα οποία παρακολουθούν αυτούς τους λογαριασμούς. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση και είναι το καλύτερο προεκλογικό statement που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Στο δίνω απλόχερα. 35-45 το έχουν όλοι ηλικιακό. Το 25-35 μάχονται όλοι να το κατακτήσουν. Το 15-25 είναι το ζητούμενο. Με το TikTok αγγίζουν πολύ δυνατά το 25-35 και πλησιάζουν το 15-25. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ηλικιακό target group έχει να κάνει με το μέσον. Δηλαδή, τα παιδιά δεν είναι πια στο Facebook, ελάχιστα είναι πιο πολύ στο Instagram, τα περισσότερα που είναι στο TikTok. Γιατί είναι προσιτό, γιατί είναι γρήγορο, γιατί δεν έχει κείμενο. Μαζί με το θάνατο του κειμένου και την ανάσταση της εικόνας, έχουμε την επιλογή του TikTok ως θερμού επικοινωνιακά μέσου, που θα έλεγε ο Μάρσαλ Μακλούαν στην θεωρία της επικοινωνίας, αν ζούσε σήμερα και έβλεπε να πεθαίνουν τα παλιά μέσα, δηλαδή εφημερίδα, περιοδικό. Ακόμα θα σου πω ότι τα views που κάνουμε στο YouTube ως τηλεοπτική εκπομπή ξεπερνάνε κατά πάρα πολύ τα views που κάνουμε στο κανάλι, που σημαίνει ότι το τηλεοπτικό προϊόν έχει αλλάξει. Εμένα όταν με πιάνουν, και είναι τιμή μου γιατί είναι αλληγορικά όταν με πιάνουν, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που περιπολούν και μου λένε «Νίκο, σε βλέπουμε», λέω «Τηλεόραση», μου λένε «Όχι, YouTube». Γιατί βλέπουν το σωστό ποιοτικά προϊόν της τηλεόρασης στο YouTube. Γιατί το YouTube από μόνο του δεν μπορεί να δώσει το εκπληκτικά φωτιζόμενο στούντιο στο οποίο είσαι εσύ στην Πάτρα, ούτε το στούντιο το οποίο είμαι εγώ στα Εξάρχεια φωτισμένο με ένα κιλοβάτ προβολέα. Δεν μπορεί να το δώσει. Γι' αυτό χρειάζεται η τεχνογνωσία της τηλεόρασης, αλλά το μέσο το οποίο τα σπάει, που λένε τα παιδιά, είναι το YouTube και το TikTok. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Σας πάντα. Έγινε. Καλή συνέχεια. Ανανεωμένος με όλη τη σημασία της λέξης.